σκουπίδια αλλά και βανδαλισμούς θα αντικρίσει κάποιος ο οποίος θα επιχειρήσει να περπατήσει στον δρόμο του νερού. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στην τηλεόραση του Σέντερ, ο πρόεδρος του Συλλόγου του Αγίου Κωνσταντίνου Γιώργος Κανάρης, υπάρχουν αρκετοί φιλόζωοι οι οποίοι τοποθετούν τροφή για τα αδέσποτα, με αποτέλεσμα οι σακούλες και τα κυπελάκια να μένουν στο σημείο. Λιγοστές είναι οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει στον δρόμο του νερού τα τελευταία χρόνια, ενώ δεν λείπουν και αυτοί οι οποίοι βανδάλισαν τις πινακίδες με τις πληροφορίες. Έχουμε φοβερό πρόβλημα, τουλάχιστον μέχρι τα πρώτα μέτρα του μονοπατιού, δηλαδή την πρώτη γέφυρα ή τη δεύτερη, που επισκέπτεται πιο πολλοί κόσμος με τα σκουπίδια, κυρίως από φιλόζωους που πηγαίνουν και ταΐζουν εκεί πέρα πάρα πολλές γάτες που έχει μέχρι την πρώτη γέφυρα και αφήνουν εκεί μέχρι και το τσουβάλι της χυλοτροφής. Μάλιστα. Εγώ πηγαίνω μέρα παραμέρα για κάποιο άλλο λόγο εκεί, ναι, και κάθε φορά μαζεύω και τα σκουπίδια, τα αλουμινόχαρτα, τα χαρτιά από το μάρκετ, τη σακούλα, τον τενεκεδάκι της κονσέρβας. Υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Τώρα έχουμε μια καινούργια μόδα, αυτό που δείχνετε τώρα. Εμφανίστηκαν κάποιοι νεαροί πιθανότατα και αρχίσαν να μουτζουρώνουν τα αναλόγια με τις πληροφορίες που δίνουν. Ναι, ναι. Αυτό τώρα είναι καινούργια μόδα, γράφουν και στους βράχους που έχει μέχρι τη γέφυρα. Δεν ξέρω, εγώ πήρα διαλυτικό, πάλι και μπορέσω να τα βγάλω αυτά. Ναι. Δεν μπόρεσα να τα καθαρίσω. Ο Δήμος έκανε τότε το 13, τότε που ανοίχθηκε το μονοπάτι που διορθώθηκε. Συντηρείται σχεδόν κάθε χρόνο από το Σύλλογο της Παλιάς Καβάλας που κάνουν όλη τη διαδρομή. Μάλιστα. Από το χωριό τους μέχρι και εμάς, γιατί περνάει ο αγώνας που γινόταν. Ακριβώς. Καθαρίζεται τότε. Κάθε χρόνο από τα παιδιά από την Παλιά Καβάλα, από το Σύλλογο της Παλιάς Καβάλας, καθαρίζεται το μονοπάτι. Ναι. Και καθαρίζεται και το δικό μας επ' ευκαιρίας. Και τους ευχαριστούμε γι' αυτό. Ναι, μπράβο τους. Συγχαρητήρια, πραγματικά. Ναι. Εμείς τώρα όσο μπορούμε το κρατάμε σε μια καλή κατάσταση. Έχουμε μαζέψει και δέντρα που έχουν πέσει και βράχια. Αλλά τρέχουμε μόνοι μας, έτσι. Οι γείτονες που βγάζουν και τις φωτογραφίες είναι μόνο για βόλτα. Πολλή δουλειά και τα πιο πολλά λεφτά πέσανε από τη μάνα του νερού και προς την Παλιά Καβάλα, μάλιστα, το μονοπάτι. Μάλιστα. Σε εμάς εκεί κάτω από τη μάνα γίνανε κάτι πολύ ωραία σκαλάκια, γιατί έπρεπε από μονοπάτι να τα ανεβείς. Γίνανε κάτι σκαλάκια, μπήκαν και αυτές οι ταμπέλες, μάλιστα, οι κατατοπιστικές. Μετά από τη μάνα του νερού και πέρα έγιναν και κάτι κιόσια, κάτι πυροφυλάκια. Μπήκαν ξύλα δεξιά και αριστερά, αλλά όλα έχουν διαλύσει τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν συντηρήθηκε τίποτα από τα ξύλα που σηματοδοτούσαν το μονοπάτι, πήγαινε εκεί, μέχρι και η ταμπέλα που έπεσε πέρυσι που έδειχνε τα χιλιόμετρα. Εγώ πήγα και την έφτιαξα για να φαίνεται. Μάλιστα. Δεν ξανασυντηρήθηκε. Σε αυτό έχουν γίνει νεροφαγές από τα μηχανάκια, από τα μοτοκρός που περνάνε. Θέλει κάποια παρέμβαση, θέλει και κάποια επέμβαση από τώρα, από το Δήμο, από το Δασαρχείο, δεν ξέρω ποιος θα το κάνει αυτό.